Στην Παναπολέμου ήχουν για άλλη μια φορά στη Μέση Ανατολή. Οι βασικοί παίκτες παίρνουν θέση. Μια ενδεχόμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας του Ιράν προς το Ισραήλ είναι πιο κοντά από ποτέ, όπως και το ενδεχόμενο γενικής ανάφλεξης. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, ενώ έχει ήδη δοθεί διαταγή να πλεύσει προς το Ισραήλ και το αεροπλανοφόρο Λίνκολν. Στόχος η δημιουργία μιας επιπλέον αντιαεροπορικής ομπρέλας με 11 πλοία, ώστε να έρθει προσθετικά στη λειτουργία του σιδερένιου θόλου, καταρρύπτοντας εχθρικούς πυράβλους και ντρόν πριν φτάσουν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. I think the key thing here is that in this instance, the Iranian attack will be much larger. Το Lincoln αναμένεται να αντικαταστήσει το αεροπλανοφόρο Roosevelt, το οποίο βρισκόταν ήδη στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ στις 14 Απριλίου χτύπησε κόκκινο. Τότε η συντονισμένη επίθεση της Τεχεράνης δεν εξαπολύθηκε μόνο από το Ιράν, αλλά και από το έδαφος του Ιράκ, της Συρίας, του Λιβάνου και της Ιεμένης. Τότε όμως κανείς δεν βρισκόταν σε αχαρτογράφητα νερά. Τα σημάδια και οι προειδοποιήσεις ήταν εκεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει το ίδιο. Οι Ιρανοί φαίνεται να σχεδιάζουν με προσοχή τα επόμενα βήματά τους, καθώς όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, η χώρα αργά και σταθερά περικυκλώθηκε από αμερικανικές βάσεις, μερικές από τις οποίες δημιουργούν ένα νοητό τείχος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Όλες αυτές οι αμερικανικές βάσεις έχουν, εκτός από στρατεύματα σε ορισμένες που έχουν αεροσκάφη, έχουν ραντάρ τα οποία ανοιχνεύουν κάθε πτήση ή μάλλον κάθε αποτύπωμα επί του αέρος. Η γεωπολιτική σκακέρα της Μέσης Ανατολής παραμένει διαχρονικά ένα ένιγμα. Δεν είναι λίγες οι αραβικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου και της Βόρειας Αφρικής που διατηρούν σχέσεις με το Ισραήλ. Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Αίγυπτος, Σουδάν και Μαρόκο έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ενώ η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και η Λιβύη είναι τρεις αραβικές χώρες που δεν στέκονται εχθρικά απέναντι στο Τελαβίβ. Arab states often have, beyond domestic opinion, other calculations at play. So they're also worried about security and geopolitics and their relations with the United States and how to confront Iran. Όλοι τώρα παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις πως το Ισραήλ ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στην Τεχεράνη για το τι μπορεί να κάνει εφόσον το αποφασίσει. Αποφεύγοντας ωστόσο ένα σκληρό χτύπημα που θα προκαλούσε περιφερειακό πόλεμο. Χωρίς αυτό το ενδεχόμενο όμως να είναι πλέον πολύ μακριά.